Εδώ παππούς Χάρης, ο παππούς που διαβάζει τα ποίηματα στο ίντερνετ. Δύο λόγια για την προσπάθεια αυτή και ειδικά για την Ιλιάδα. Κάποτε η ποίηση κυρίως απαγγέλλονταν. Τα βιβλία ήταν ή ανύπαρκτα ή πολύ ακριβά. Τελευταία, και μιλάω για τα τελευταία 50-100 χρόνια, η ποίηση κυρίως διαβαζόταν. Η σημερινή τεχνολογία μας επιτρέπει να διαβάζουμε και να ακούμε συγχρόνως. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τη συγκέντρωση και την κατανόηση. Όταν ξεκίνησα πριν 4 χρόνια, δεν ήξερα αν το πείραμα αυτό θα κρατήσει 3 μέρες, 3 εβδομάδες ή 3 μήνες. Έχει κρατήσει 4 χρόνια. Και έχει κρατήσει 4 χρόνια γιατί κάποιοι από σας ακούτε. Υπάρχει κοινό. Το πείραμα έχει πετύχει. Το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτισσας έχει μόνο στο YouTube πάνω από 100.000 επισκέψεις. Σ' αγαπώ. Δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω. Πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Η ιστοσελίδα του 12λόγου του Γύφτου πλησιάζει αυτές τις μέρες τις 30.000 επισκέψεις. Περδικός στη τσιγκάνα, ο μαγεύτρα που μιλείς, τα μεσάνυχτα προστάστρα, γλώσσα προς τα γης, που μιλώντας γιγαντεύεις και τους κόσμους ξεπερνάς και τα αστέρια σου φορούνε μια κορώνα ξωτιάς. Σφίξε γύρω μου τη ζώνη των ανδρίκιων σου χεριών. Είμαι ο μάγος της αγάπης, μάγισσα των αστεριών. Ο Καβάφης έχει περάσει τις 20.000 επισκέψεις. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους? Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μια κάποια λύσης. Ο Ουράνης έχει 8.000 επισκέψεις και έκανε και παιδάκι. Ένα μουσικό συγκρότημα, τα Διάφανα Κρίνα, έκανε ένα μίξ της απαγγελίας μου με τη μουσική τους και έχει και αυτό άλλες 4.000 επισκέψεις. Και μια Κέτη Θαρόντα. Και μια Κέτη Θαρόντα. Πώς την ξέχασα γυάλι. Πώς την ξέχασα γυάλι. Θα μου γράψει ένα γράμμα. Θα μου γράψει ένα γράμμα. Και νεκρό θα με βρίσει. Προσπάθησα να δείξω ότι η δουλειά αυτή είχε κάποια απήχηση και χρησιμοποίησα κυρίως παραδείγματα από το YouTube. Το YouTube δημοσιεύει καθημερινά επισκεψιμότητα. Κύριος στόχος όμως της προσπάθειάς μου δεν ήταν το YouTube. Ήταν αυτό το διαολεμένο μικρό μηχάνημα, το iPhone. Είναι ανεπανάληπτη η εμπειρία της ανάγνωσης ακρόασης ποίησης αγκαλιά με το μικρό διάολο στο καναπέ, στο κρεβάτι σου, ό,τι ώρα θες, όπου θες. Και εδώ είχαμε κάποιες επιτυχίες. Τις περισσότερες όμως απαγγελίες που ανεβάζω στο ίντερνετ τις τρώει το μαύρο σκοτάδι. Δεν ξεπερνούν τις 100 και 200 επισκέψεις. Έχω βάλει και μερικά αποσπάσματα από την Ιλιάδα που είπαμε ανεβαίνει στο iTunes Store, στο YouTube. Η διαφορά στις ακροαματικότητες είναι θεαματική. Ακούστε αυτό το απόσπασμα από το απόσπασμα που έχει πάνω από 12.000 επισκέψεις. Κι όσο ορδινιάστηκαν καθένας τους αρχηγούς τρογύρα, οι τρόες στρινιάζοντας, φωνάζοντας σαν τα πουλιά κινούσαν, ως γερανοί που με στρινιάσματα στον ουρανό πετούνε, τη βαρύ χειμωνιά ξεφεύγοντας και τις βαριές τις μπόρες. Και παν πετώντας με στρινιάσματα του ωκεανού το ρέμα, να φέρουν στους πυγμαίους το θάνατο και την κακιά την ώρα και τους κινούν ανήλαιο πόλεμο μόλις προβάλλει μέρα. Ακούστε τώρα και αυτό το απόσπασμα που έχει μόνο 46 επισκέψεις. Και τότε ο κρανοσύστης Έκτορας σταυροκοιτώντας του είπε: «Τα λόγια τούτα πολυδάμαντα καθόλου δε μ' αρέσουν κι άλλη βουλή να δώσεις δίνεσαι καλύτερη από τούτη. Όμως αλήθεια τούτα που λέγες με τα σωστά σου αντάπες, ατί τους οι θεοί σου σήκωσαν τα φρένα δίχως άλλο που θες του Δία του Βροντοσκούταρου το θέλημα καθόλου να μην ψηφίσουμε που εσύγκλινε και έδωσε λόγο ατός του».
και συζητάς στα νυχτοφτέρουγα πουλιά να δώσω πίστη, που ούτε καθόλου εγώ τα γνιάζομαι κι ουδέ τα λογαριάζω. Δεξιά κατά τον ήλιο αν λάμνουνε και την αυγή ως πετούνε, για και ζερβά κατά το σύθολο στα δυτικά σκοτάδι. Στου Δία μονάχα εμείς το θέλημα να ακούσουμε ταιριάζει, που είναι τρανός και τους αθάνατους και τους θνητούς ορίζει, να διαφεντεύει στην πατρίδα σου το πιο καλό σημάδι. Κάποιο μερίδιο της ευθύνης για τις αποτυχίες ανήκει σίγουρα σε μένα, και κάποιο μερίδιο της δόξας για τις επιτυχίες. Δεν μπορώ όμως να κρίνω τις ίδιες μου τις ηχογραφήσεις. Όποτε τις τελειώνω μου φαίνονται τέλειες, και αν τις ακούσω την άλλη μέρα πάλι τέλειες μου φαίνονται. Όταν περάσει όμως καιρός και γυρίσω πίσω, ακούω πολλά στραβά. Αυτό συνέβη με την Ιλιάδα και αποφάσισα να ξανακάνω τις παλιές ηχογραφήσεις. Οι καινούργιες ηχογραφήσεις βγαίνουν γρηγορότερες και ρυθμικότερες. Η πρώτη ραψοδία κατέβηκε από τα 48 στα 39 λεπτά. Για ακούστε. Ως είπα αυτά, χυμάει το λόφουντο, του σφιχτοπιάνει κράνος και πήρε πίσω στους αντρόκαρδους αργίτες να τον σέρνει. Ως είπε αυτά, χυμάει το λόφουντο, του σφιχτοπιάνει κράνος και πήρε πίσω στους αντρόκαρδους αργίτες να τον σέρνει. Διδάχθηκα κι εγώ στο σχολείο να βαριέμαι την Ιλιάδα. Από εκείνα τα χρόνια η εντύπωση που μου έμεινε προερχόταν περισσότερο από αφελείς παιδικές εκδόσεις με χυδαία χολιγουριανή εικονογράφηση. Έμεινε όμως μέσα μου η αίσθηση ότι το κείμενο αυτό είναι σημαντικό, και όταν κάποτε έπεσε στα χέρια μου ο Καζαντζάκης, τον πήρα να το διαβάσω. Με δυσκόλευε. Τον έβρισκα στριφνό. Δεν το διάβασα. Διάβασα αποσπάσματα. Αλλά αυτά τα αποσπάσματα φαίνεται ότι με αγγίξαν, γιατί έμεινα με την απόφαση ότι πρέπει να επανέλθω. Υπήρχε μέσα μου η αίσθηση ότι κάτι μου διαφεύγει, ότι μπορεί να φταίω εγώ. Όταν με το καλό τελείωσε ο Δωδεκάλογος, που αντίθετα από την Ιλιάδα γνώριζα καλά, τον κουβαλούσα από το σπίτι μου, αποφάσισα να ασχοληθώ με το κείμενο αυτό. Όπως μόλις σας έδειξα, ξεκίνησα με μάλλον αργές ρητορικές απαγγελίες και άλλαξα γνώμη στην πορεία. Είμαι ερασιτέχνης και μαθαίνω κάνοντας, και περήφανος γι' αυτό. Όσο πιο βαθιά μπαίνω στο καζαντζακικό κείμενο, τόσο πιο πολύ εντυπωσιάζομαι. Ιδιαίτερα ο ρυθμός, καθώς εξοικειώνεσαι, σου μπαίνει στο κρανίο σαν ναρκωτικό και αρχίζεις και τρελαίνεσαι. Δεν διαβάζεται, φίλη Ιλιάδα. Είναι τραγούδι. Απαγγέλλεται ή ακούγεται σε σωστή απαγγελία. Τώρα, αν η δική μου απαγγελία είναι σωστή, θα το κρίνετε εσείς. Νομίζω ότι κινούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσπάθησα να σας πω τρία πράγματα. Ένα, η συγχρονισμένη ανάγνωση ακρόαση ποίησης βοηθάει πολύ. Δύο, υπάρχει κοινό για αυτή τη δουλειά, το έχουμε δείξει. Τρία, δεν διαβάζεται η μεγάλη επική ποίηση, τραγουδιέται. Όνειρο και ελπίδα μου είναι αυτά τα πράγματα να φτάσουν κάποτε στο ελληνικό σχολείο και μια καινούρια γενιά από Ελληνόπουλα να βρίσκει αυτά που εμείς βρίσκαμε στριφνά και δύσκολα, εύκολα και πολύ προσιτά. Γεια σας και χαρά σας. Σας εύχομαι καλή ανάγνωση ακρόαση και ζήτω η ελληνική γλώσσα.